Καλή, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και σήμερα πάω να κάνω μακιγιά στο Fashion Week της Νέας Υόρκης και θα σας πάρω μαζί μου, θα σας δείξω ό,τι μπορώ. Θα είμαι πάρα πολύ απασχολημένη, αλλά θα σας δείξω ό,τι μπορώ. Μπορεί να βγει και 5 λεπτά, αλλά είναι. Αυτά, πήρα τρένο, περπατάω, έχω ξυπνήσει από τις 5 και έφτιαχνα kit μέχρι 1,5 ώρα τη νύχτα, κοιμήθηκα 2 και. Δηλαδή ουσιαστικά κοιμήθηκα μόνο 3 ώρες. Είμαι τόμα και προβλέπεται μεγάλη μέρα. 12 ώρες θα είμαι εκεί. Τώρα είμαι κοντά στο Macy's εδώ στο Herald Square. Ακούτε και το τρένο από κάτω. Και περπατάω φορτωμένη σε γαϊδούριο συνήθως. Αυτά, το αυτάκι μου ντάμπο με τη μάσκα. Αντίο προς το παρόν. Ημέρα κόσμε, ημέρα δεύτερη λοιπόν από το Fashion Week. Μπορεί να έχω κολλημένα εγώ ψίχουλες από νοτιρόπιτας, αλλά τι να κάνω, έπρεπε να φάω πρωινό γιατί χθες έφαγα την τυρόπιτά μου το απόγευμα, ενώ την είχα πάρει από τις 6 το πρωί. Τέλος πάντων, σήμερα ημέρα δεύτερη λοιπόν, πάμε για τη φωτογράφηση του χθεσινού του σοου. Και αύριο έχω άλλο σοου. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να τραβήξω πολλά πλάνα χθες, αλλά έχω τραβήξει κάποια πράγματα και φωτογραφίες από μερικά από τα μακιγιάζ που έκανα. Θα σας τα βάλω όλα στο βίντεο. Οπότε αποφάσισα να το κάνω έτσι, να έχει διάφορα αποσπάσματα από όλες τις μέρες το βίντεο. Αυτά. Γιατί είμαι πολύ busy και δεν γίνεται να τραβάω πολύ. Οπότε τα λέμε. Φωτογράφηση σήμερα. Έχουμε φωτογράφηση. Τελειώσαμε δηλαδή, ελπίζω γιατί δεν το πάω, θα πάω σπίτι μου. Να σας δείξω λίγο πάλι εδώ. Τέλος, πάω να πάρω το τρένο, πάω σπίτι. Ευτυχώς είναι νωρίς, είναι 1 η ώρα. Τέλεια, γιατί αύριο πάλι όλη μέρα εκεί. Τι έκανες εκεί, Άρη? Τι έκανες εκεί, σου έλειπε η μαμά? Γιατί της κατέστρεψες την άριστα καλλιντικά? Γιατί? Ντροπή σου. Λοιπόν, έφτασα και στην τρίτη μέρα και τελευταία. Η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Είναι το σέτος μου. Αυτή είναι η
Έχω βάλει 500 άτομα πάει, το έχω φτύσει. Αλλά ναι. Έχουμε ξεφορτή να μην δούμε και το σοου, να το δούμε. Square Garden. Πάω στη Herald Square να πάρω το τρένο να πάω σπίτι. Μου έχει σβήσει το κινητό από μπαταρία. Δεν μπορώ να πληρώσω ούτε το τρένο. Εντάξει, κάτι θα κάνω. Έχω τις κάρτες μαζί. Ευτυχώς λεφτά. Αυτά. Το Empire, το State, το Building. Είμαι νεκρή. Τόμα. Ούτε τι ώρα είναι, ξέρω. Γύρω στις 10 πρέπει να είναι, 9 και. Αλλά άξιζε τον κόπο. Ελπίζω να πάρουμε ωραίες φωτογραφίες, να γίνει χαμός. Το μαλλί μου πάλι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική. Όπως είδατε, η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπεις διαφορετικούς σχεδιαστές, βλέπεις πολύ ωραίες εικόνες. Γενικά η μόδα είναι ένας χώρος που μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι ωραία εμπειρία να δουλεύεις στο Fashion Week. Πολύ σκότωμα όμως, δηλαδή την πρώτη μέρα 12 ώρες, τη δεύτερη 4-5 ώρες και την τρίτη μέρα άλλες πάλι 12, πάνω από 12 βασικά. Νομίζω ναι, τέλος πάντων είναι σκότωμα, αλλά έχω πάρει πολύ ωραίο υλικό. Σας έβαλα και ένα δείγμα από τη δουλειά μου να δείτε, από τα κορίτσια που έβαψα που περπάτησαν στο σοου και στη φωτογράφηση τα κοριτσάκια τα μικρά. Γενικά εμπειρία το να βάφεις παιδάκια, γιατί έβαψα αρκετά παιδάκια το πρώτο σοου και στη φωτογράφηση. Γενικά δεν συμφωνώ εγώ με τη φάση αυτή με τα παιδάκια, γιατί ήταν και 3 χρονών και 4 και τα κουβαλούσαν εκεί 12 ώρες και εντάξει, κάποια όντως το βλέπεις ότι το έχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποια παιδάκια είναι, δεν ξέρω, είναι φυσικά ταλέντα, μοντελάκια. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ αυτό στο παιδί μου, ακόμα και φυσικό ταλέντο μοντελάκι να ήταν. Δεν ξέρω αν θα το ταλαιπωρούσα τόσο. Δηλαδή βλέπετε το κοριτσάκι που είδατε, που σας έβαλε και απόσπασμα που πόζαρε, που τρελανόμουν με αυτό το ποδαράκι που το σήκωνε στο πλάι και πόζαρε. Τα έκανε όλα τόσο τέλεια, δηλαδή της άρεσε και μου λέει η μαμά της, της αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν το έχει κουβαλήσει το παιδί με το στανιό εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Τελείωτος. Της άρεσε, ήταν χαρούμενη. Βέβαια βλέπεις και κάτι άλλα παιδάκια. Εντάξει, ήταν και ένα κοριτσάκι
που δεν έφτιαχε το κορτσάκι. Δηλαδή με το που γύρισα και είδα τους γονείς, ο πατέρας, ξέρω εγώ, άπλητος με τη λίγδα, το μαλλί, το μη ξέρετε, το που δεν είναι πολύ κοντό, λίγδα, ντυμένος όπως να είναι, η μάνα μία φαινόταν από τη μούρη λίγο τρελή. Το παιδάκι το είχαν φέρει με το στανιό, είχε περπατήσει 8 σόου, είχε μετά 5 φωτογραφίες, δηλαδή το σέρναν από εδώ και από εκεί και αυτό δεν ήθελε προφανέστατα να είναι εκεί. Και την προηγούμενη μέρα στο σόου ήταν και στη φωτογράφηση και στο σόου την έβαψε, προσπάθησε να τη βάψει, μια κοπελίτσα που ήταν παραδίπλα. Και ήταν τύπου απαράδεκτη, τσακωνότανε με τους γονείς. Ήθελα να γυρίσω να τους πω, το παιδάκι σας δεν θέλει να είναι εδώ, πάρτε το σπίτι, δηλαδή τη φάση. Και την επόμενη μέρα ταλαιπώρια και ξέρετε, κάνει και τη δουλειά τη δικιά μας πιο δύσκολη. Και δεν το σέβονται αυτό οι γονείς. Δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί δημιουργεί πρόβλημα και σε αυτό που είναι να τους φτιάξει τα μαλλιά, σε αυτό που είναι να τους βάψει. Και μετά να αλλάξει μακιγιάζ για την άλλη φωτογράφηση και να αλλάξει μαλλί. Δεν, δηλαδή απαράδεκτο και επίσης δεν μου άρεσε πολύ αυτό με τα πολύ μίνι, τα 4 χρονών, 3, που τύπου ήταν εκεί πέρα 12 ώρες και ούτε ξέρανε τι και πώς. Λίγο, ναι, δεν ξέρω, διαφωνώ εγώ με αυτή την καταστασούλα. Παρόλο που όντως κάποια από αυτά τα παιδάκια είναι γεννημένα μοντελάκια, το έχουν δηλαδή, είναι φυσικά ταλέντα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν αυτά τα παιδάκια μεγαλώνοντας. Δηλαδή είδα και κάτι έφηβες. Οι δικές μου έφηβες όσες έβαψα ήταν πολύ κομπλέ κοριτσάκια. Συμπεριφερόντουσαν τέλεια, πιάσαμε κουβέντα, βγάλαμε τη σέλφι μας κτλ. Και μετά φέρθηκαν τέλεια με τις φωτογραφίες και τέτοια, με τάγκαραν κτλ. Έβλεπα παραδίπλα κάτι άλλο μαλικισμένα. Κακομαθημένα, ερχόταν και έλεγε και έκραζε, ξέρω εγώ, μια άλλη που της είχε κάνει make-up παλιά, σε αυτή που της έκανε τώρα. Είχε ύφος, έλεγε θέλω αυτό, εκείνο το άλλο. Δηλαδή. Φαίνεται ότι αυτό το παιδάκι στα 15 είναι ένα από αυτά τα παιδάκια από τα μικρά που τα σέρναν οι γονείς και τα λοιπά, γιατί την έχουν δει κάπως, έχουν καβαλήσει το καλάμι. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή. Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα στο παιδί μου, μάλλον όχι. Και το τρίτο σοου πολύ ωραίο ήταν και αυτό πολύ σκότωμα και αυτό είχε αρκετά παιδάκια. Αλλά έβαψε 2-3 παιδάκια νομίζω σε εκείνο το σοου και όλα τα άλλα ήταν, όλοι οι άλλοι ήταν πιο οι έφηβες ή ενήλικες. Είδα και στο τέλος λίγο από το σοου. Δηλαδή είδα το βραδινό το σοου, το πρωινό, το μεσημεριανό και το απογευματινό δούλευα. Οπότε το βράδυ αφού είχαμε τελειώσει κάτσαμε και είδαμε το σοου. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε μια ιδέα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά, γεια σας από μένα και το κορίτσι. Γεια σας.